Ένας άνθρωπος της κοινωνίας, της επιστήμης και των γραμμάτων, μια πένα ηχηρή με λόγο τεκμηριωμένο και ξεκάθαρο, σήγησε σήμερα με τον απροσδόκητο χαμό του διακεκριμένου νομικού Πέτρου Μιλιαράκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Ο νομικός και συγγραφέας που βρισκόταν στο Ηράκλειο τις τελευταίες ημέρες εντοπίστηκε νεκρός από τους οικείους του στο ξενοδοχείο που είχε καταλύσει. Ο χαμός του σκορπά θλίψη στην τοπική κοινωνία, τον νομικό κόσμο αλλά και σε πολιτικό επίπεδο. Να πούμε στον λαό την αλήθεια, γιατί δεν μ' αρέσει ο λαϊκισμός που υπάρχει. Η παραποίηση της αλήθειας, η ανακρίβεια και ο προσανατολισμός. Ο Πέτρος Μιλιαράκης υπήρξε μόνιμος αρθρογράφος στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. Ξεχώρισε για το επίπεδο του λόγου του και την κριτική που ασκούσε προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών. Το τελευταίο άρθρο του με τίτλο «Η κρίση, ο εκλογικός ευνηδιασμός και το πολιτικό μας πρόβλημα» δεν πρόλαβε να δημοσιευτεί. Φιλοξενείται στο Αυριανό Φύλλο της Νέας Κρήτης και μεταξύ άλλων αναφέρει, περιγράφοντας τις κρίσιμες εξελίξεις που διέβλεπε σε διεθνές αλλά και οικονομικό επίπεδο με αφορμή την ενεργειακή κρίση. Η οριακή κατάσταση της οικονομίας με ασύμμετρες πρακτικές εσχροκέρδειας και πλουτισμού ελαχίστων έναντι του συνόλου της κοινωνίας αλλά και της λιπής πραγματικής οικονομίας προϊονίζει σοβαρή αντίδραση της κοινωνίας, η οποία οπωσδήποτε θα κορυφωθεί. Αν όχι εντός του θέρου, σίγουρα με την έναρξη του φθινοπόρου, όπου τότε τα προβλήματα θα έχουν σωρευθεί. Τότε θα κάνει ταμείο η κοινωνία. Υπόψιν δε ότι ο χειμώνας αναμένεται με βαρύ οικονομικό χαμηλό. Εξελίξεις τις οποίες φαίνεται να προβλέπει, μιλώντας στην τελευταία του συνέντευξη στην εκπομπή Αντιθέσεις της Κρήτη TV. Δεν ξέρω ο κόσμος ότι υπάρχει χρηματιστήριο ενέργειας. Και αυτό πληρώνουμε. Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας το Σεπτέμβριο του 20, δηλαδή πριν από ένα χρόνο, ήταν 46,6 ευρώ ανά μεγαβατόρα και τώρα έχει φτάσει 344 ευρώ, 302 ευρώ παραπάνω. Γνωστός για την επιστημονική του κατάρτιση, τη μαχητικότητα και τους αγώνες που έδωσε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, του Στρασβούργου και του Λουξεμβούργου, χειριζόταν υποθέσεις προσφυγών ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε επίπεδο εσωτερικής ένομης τάξης, δικηγορούσε ενώπιον των ανωτάτων ακυρωτικών δικαστήριων, με κύριο αντικείμενο υποθέσεις που αφορούν στο συνταγματικό δίκαιο, το διοικητικό και δημοσιονομικό δίκαιο. Τι έγινε τώρα με τα τιμωρητικά μέτρα? Παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας και της ισότητας. Τα ασφαλιστικά ταμεία προδήλως και κατά τρόπο αντιστάκτως βέβαιων είναι νομικά πρόσωπα δημοσιοδικαίου. Κι όμως κουρεύτηκαν ως ιδιώτες. Υπήρξε υπερδραστήριος και στο θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων, στο οποίο είχε εντρυφήσει με αφορμή τα προσωπικά του βιώματα. Στο άρθρο του με τίτλο «Στο κολαστήριο του Μαουτχάουζεν» αναφέρεται στο βαρύ τίμημα που πλήρωσε η οικογένειά του κατά τη γερμανική κατοχή στον Πεύκο της Βιάνο από όπου καταγόταν. Η οικογένειά του μετρούσε συνολικά 16 εκτελεσθέντες, ενώ η πατρική του οικία ανατινάχθηκε εκ θεμελιών. Ο ίδιος το άρθρο του ανέφερε: «Ζητώ συγγνώμη από τον αναγνώστη για τη συναισθηματική φόρτιση που χαρακτηρίζει το παρόν κειμενό μου. Να υποσχεθούμε όλοι, ποτέ πια φασισμός, ποτέ πια ναζισμός». Στην προκειμένη περίπτωση χαρακτηρίζεται από το δίκαιο του πολέμου, το οποίο οι κανόνες δεν υπόκεινται σε παραγραφή. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν αυτή τη στιγμή βρεθεί ένας εγκληματίας πολέμου που ζει δεύτερο παγκόσμιο πολέμου και αν είναι εγκληματίας, ας έχει περάσει από το 1945 όλες αυτές οι δεκαετίες, συλλαμβάνεται, δικάζεται και φυλακίζεται. Πολυπίκυλο υπήρξε και το συγγραφικό του έργο. Κυρίαρχα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του υπήρξαν η σύνεση, η ευγένεια και η γλυκύτητα, όπως επισημαίνουν στα μηνύματά τους οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων, μιλώντας για έναν άνθρωπο με αρχές, αξίες και ηθική που τίμησε το λειτουργήμα του νομικού. Βαθιά προοδευτικός και δημοκράτης, ο Πέτρος Μιλιαράκης ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, με μεγάλη κοινωνική καταξίωση και πηγαίο χιούμορ. Είχε διακριθεί όχι μόνο για τους δημοκρατικούς αγώνες του, αλλά και για τη βαθιά γνώση της νομικής επιστήμης, ενώ χειρίστηκε επιτυχώς κρίσιμα ζητήματα και εθνικά θέματα στα ανώτατα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια.